κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι και γεωπόνοι ήταν παρόντες στην ημερίδα με θέμα την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Πελοπόννησο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη με χορηγούς επικοινωνίας στην Αγκρέντα και το Αγκρονιούς. Το λόγο στην εκδήλωση πήρε ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Ζέρβας, που παρουσίασε την οικονομοτεχνικά βιώσιμη, όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση για την αιγοπροβατοτροφία στην Πελοπόννησο με την ίδρυση 10 κτηνοτροφικών πάρκων, το κόστος των οποίων θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα, οι κύριοι Ζαχαρής και Χανιωτάκης από την Τράπεζα Πειραιώς σημείωσαν πως για τον πρωτογενή τομέα έχουν δεσμευθεί 1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα κεφάλαια κίνησης φτάνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, ενώ η έλλειψη ρευστότητας για την εξασφάλιση ίδιων κεφαλαίων καταστούν το σχεδιασμό μη ρεαλιστικό. Ως προς τα κτηνοτροφικά πάρκα, θέλω να πω ότι είναι παλιά ιστορία. Δεν είναι καινούργια. Έτσι, δεν είναι ενός χρόνου σκέψη που άκουσα προηγουμένως. Οφείλω να σας πω ότι εγώ και ο κύριος Δέρβας, η εμπειρία μας λέει από το 2007 που ήταν οι πυρκαγιές που εμπλακήκαμε στην όλη ιστορία, δεν υπήρξε καμία νομαρχία που να μην μας μιλήσει ότι θέλουμε να κάνουμε κτηνοτροφικό πάρκο. Το κτηνοτροφικό πάρκο αποτελεί μια πολύ καλή λύση για νέους κτηνοτρόφους ή για την εγκατάσταση, με την κατάσταση υφιστάμενων μονάδων. Να σας θυμίσω ότι ήδη προ πολλών ετών λειτουργούν τα βιομηχανικά πάρκα. Γιατί όχι τα κτηνοτροφικά πάρκα. Ο προϋπολογισμός είναι πολύ ενδεικτικός για τον εξυγχρονισμό των υπαρξών μονάδων για 350 κατά μέσον όρο με 40.000 θα χρειαστούν 14 εκατομμύρια ευρώ. Για τη δημιουργία νέων μονάδων για 65 με 400.000 σαν μέσον όρο για θα είναι ποικίλου μεγέθους, 26 εκατομμύρια ευρώ. Για τα κτηνοτροφικά πάρκα 15 εκατομμύρια ευρώ και για το πρόγραμμα υποστήριξης των προϊόντων 500.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια και βέβαια θα υπάρχει, κύριε Περιφέρεια, ευελιξία νομίζω στα ποσά μεταξύ αυτών, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδηθεί από, είτε από κτηνοτρόφους είτε από νέους ανθρώπους. Οι πηγές χρηματοδότησης θα είναι κοινοτικά προγράμματα, εθνικά προγράμματα, με ίδια συμμετοχή, τραπεζικό δανεισμό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούν οι συνάδελφοι. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι τα ωφέλη τα οποία αναμένονται από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος για τις κτηνοτροφικές μονάδες θα είναι σαφώς καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου θα βελτιωθεί η διατροφή, η υγιεινή και η αποδόση των ζώων, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους κτηνοτρόφους, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα. Έχει συνεργασία και σε πολλές περιπτώσεις αποκλειστική συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι ο ΓΑ, ο ΕΛΓΑ, ο ΜΠΚΕΠΕ, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι στέκεται η τράπεζα και βλέπει σφαιρικά, στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια του Έλληνα κτηνοτρόφου, ο οποίος παράγει κάτω από αντίξωες συνθήκες αγροτικά προϊόντα, στέκεται αρρωγός σφαιρικά σε όλη την έκφανση της παραγωγικής δραστηριότητάς του. Όσον αφορά το πρόγραμμα της συμβολιακής γεωργίας, όπως ανέφερε και ο κύριος Χανιωτάκης αλλά και από την επιστημονική κοινότητα ο κύριος Ζέρβας, το έχουμε προσεγγίσει και εμείς από πέρυσι το πρόγραμμα της συμβολιακής γεωργίας, το οποίο είναι ένα συμβολιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το οποίο είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Θα σας δείξω παρακάτω πού έγινε η καινοτομία του. Πάντως το γεγονός είναι ότι η φιλοσοφία και σχεδιασμός ήταν να όσον αφορά την καινοτομία, να εξορθολογήσει τα κακώς κείμενα στην αγροτική παραγωγή. Δεν είναι μακριά οι εποχές που θυμόμαστε ότι ο Έλληνας αγρότης παρήγαγε προϊόν με κόπους και με έξοδα, το διέθετε σε κάποιον έμπορα ή σε έναν τρίτον,
αποπληρωνόταν μετά από χρονικό διάστημα ίσως και ένα έτος για την παραγωγή την οποία είχε κάνει προέτος ή και πολλές φορές του δίναν μια πέτσι μια επιταγή και δεν πληρώνονταν ποτέ το προϊόν. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να λήξει και θεωρούμε ότι με βάση το πρόγραμμα της Υποδιακής Γεωργίας η τράπεζα επεμβαίνει καταλυτικά πάνω σε όλα αυτά τα κακώς κείμενα. Βασική ιδέα. Συμβολιακή σύνδεση των μεταπιτικών επιχειρήσεων των τυροκομείων με μεμονωμένους παραγωγούς, συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών. Άρα, επομένως, τι απαιτείται? Απαιτείται ένα συμβόλαιο, για να μιλάμε για συμβολιακή κτηνοτροφία ή γεωργία, ανάμεσα στη μεταπιτική μονάδα και στον παραγωγό. Γιατί το ουσιαστικό και το ουσιώδες είναι ότι η τράπεζα αυτόν τον οποίο θα στηρίξει είναι τον παραγωγό. Δεν στηρίζει νομικά πρόσωπα ούτε νομικές μορφές εταιριών. Θέλει να πάει στο κύτταρο, να στηρίξει τον παραγωγό προκειμένου να παράξει προϊόν και να μπορέσει να το μεταποιήσει μετά η μεταπιτική μονάδα. Το 2007 μπήκα στο πρόγραμμα για τα βιολογικά προϊόντα. Εντάχθηκα στους βιολόγους. Συνεργάζομαι με τη Βιολάς. Έχω 300 ζώα. Κάνω και παράλληλα αγροτικές καλλιέργειες. Τα βγάζω τα προϊόντα μου δύο παραγόμενα για να μπορέσω να επιβιώσουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Συνάντησα πολλά προβλήματα μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα. Και όσοι είστε συνανθρώποι, ξέρετε πολύ καλά πως η γραφειοκρατία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, κύριε Σπεφυράκης. Αλλά θέλει υπομονή, εντάξει, με πολλή δουλειά. Είμαστε περισσότερο οικογενειακά, προσπαθούμε να το παλέψουμε. Και προσπαθούμε σιγά σιγά με αργά βήματα να μπορέσουμε κι εμείς όσο πολύ καλύτερα να φτιάξουμε τη μονάδα μας πιο βιώσιμη και πιο, να μπορούμε καλύτερα με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τα κτηνοτροφικά πάρκα είναι, θα έλεγα, μια καινοτόμος ιδέα, παρότι βέβαια έχουμε προσπαθήσει από το 2007 με τα πυρόπιθα να την εφαρμόσουμε στην Πελοπόννησο. Ουσιαστικά ένας χώρος που μπορούν να κατασταθούν μονάδες σύγχρονες που καλύπτουν όλες τις ελλείψεις, δηλαδή ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, σύγχρονους στάβλους, με ό,τι απαιτεί ένα σύγχρονο στάβλο διαμερικτικό συγκρότημα, δεξάμενη υπόψηξη του γάλακτος, αποθήκες, επιστημονική καθοδήγηση όσον αφορά τα θέματα της διατροφής από γεωπόνους, υγιεινής, από κτηνιάτρους, με πολλή παρακολούθηση, η οποία το κτηνοτροφικό πάρκο όμως μπορεί να εγκατασταθεί και σε κτηνοτροφικές περιοχές με μη εκτατικό σύστημα εκτροφής, ας πούμε να χρησιμοποιηθούν και οι βοσκόλαποι, μπορεί όμως και σε μια παιδινή περιοχή να εγκατασταθεί ως πιο εντατική εκμετάλλευση. Έχει διαφορετικές δυνατότητες εφαρμογής σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει όμως την επιθυμία εκ μέρους των αγροτών να συνεργαστούν ως ομάδες παραγωγών, διότι εκεί είναι το δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία ο Έλληνας να συνεργαστεί. Και θα δείτε, θα ακούσετε και από την Τράπεζα Πειραιώς, ότι αυτές τις ομάδες παραγωγών με συμβολιακή μορφή συνεργασίας μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ. Έχουν εφαρμοστεί όλοι τα κτηνοτροφικά πάρκα. Αυτή η συμβολιακή σχέση συνεργασίας και στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές στη Μακεδονία με πάρα πολύ επιτυχία. Και αυτό λοιπόν το κτηνοτροφικό πάρκο στηρίζεται σε μια τέτοια συμβολιακή σχέση και μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους που έχουν, όπως θα το κάνουμε, καλύτερη, διαφορετική νοοτροπία, έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και μπορούν να συνεργαστούν επ' αγαθό των ιδίων και της χώρας γενικότερα. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η ιδέα σας για την ανάπτυξη νοοτροφίας στην Πελοπόννησο γενικότερα, τώρα αυτή την περίοδο, που θα επικεντρωθείτε. Ακριβώς την υλοποίηση αυτού του προγράμματος που πριν λίγο ανακοινώσαμε, που έχει 4 σημαντικούς στόχους. Την ενίσχυση και την βελτίωση των μικρομεσαίων, των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων, την δημιουργία καινούριων δομών, την ανάπτυξη 2 κτηνοτροφικών πάρκων ανά περιφερειακή ενότητα στην Πελοπόννησο
και βέβαια την επιστημονική βοήθεια προς τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές δομές, ώστε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και βέβαια την υγιεινή τους, την υγιεινή των προϊόντων, για να έχουμε ένα άριστο πιστοποιημένο προϊόν. Ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα για την προώθηση και την προβολή των κτηνοτροφικών μας προϊόντων στην Ευρώπη κυρίως, γιατί εκεί στοχεύουμε. Τα προϊόντα μας δεν είναι ποσοτικά, είναι ποιοτικά και θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε σε αυτή τη διάσταση. Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι γνωστές αγορές, είναι μια πολύ επώδυνος διαδικασία, χρειάζονται εξαιρετικές επενδύσεις, αλλά επενδύουμε στην προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων, των κτηνοτροφικών μας προϊόντων, έχοντας σαν στόχο να βελτιώνουμε πάντοτε τη θέση τους στα ράφια της Ευρώπης, στα σούπερ μάρκετ και παντού.